Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, Τετάρτη, 5η ημέρα του Απριλίου του 2023, με τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει και προγραμματίσει οι υγειονομικοί αλλά και οι τοπικοί φορείς. Οι υγειονομικοί σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και οι γιατροί, τοπικοί φορείς Δήμο Σερβίων σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας των Σερβίων. Για αυτά τα δύο ζητήματα, αλλά και γενικότερα για την υποστελέχωση, καθώς αυτή είναι που οδηγεί σε κινητοποιήσεις φορείς και εργαζόμενους στις δομές υγείας, θα συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Τον βλέπουμε ήδη. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θέλω να ρωτήσω, γιατί έχουμε ακούσει από κυβερνητικά χείλη όλο αυτό το διάστημα, και λέω διάστημα, το διάστημα των 2 ετών του κορονοϊού, ότι λόγω και της πανδημίας υπήρχαν κατεπήγουσες προσλήψεις, κατεπήγουσες καλύψεις θέσεων και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ενισχυθεί τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας. Εσείς απ' την άλλη λέτε ότι συνεχώς το αίτημα είναι η υποστελέχωση. Τελικά πού βρίσκεται η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτή που λέμε εμείς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα. Η πραγματικότητα λέει ότι οι καθαρίστριες απειλούνται στο νοσοκομείο της Κοζάνης, δίνοντάς το σε εργολάβο, ακολουθεί η σύντηση και η φύλαξη του νοσοκομείου. Η πραγματικότητα λέει ότι στο νοσοκομείο της Φλόρινας έχουμε πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική με τους καρδιολόγους και μετακινούνται καρδιολόγοι από άλλα νοσοκομεία όμορων πόλεων για να καλύψουν. Η πραγματικότητα λέει ότι το νοσοκομείο των Γρεβενών, από τότε που αναλάβαμε εδώ και 1,5 χρόνο, γκαρίζουμε για την υποστελέχωση, γιατί εκεί είναι η χειρότερη πραγματικά κατάσταση από όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Μάλιστα πρόσφατα οι συνάδελφοι είχαν και εκλογές και για νοσοκομειακή επιτροπή. Είναι το μόνο νοσοκομείο που κάναμε εκλογές και για νοσοκομειακή επιτροπή, δείχνοντας σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών πραγματικά ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο πλέον η επικινδυνότητα είναι σε τέτοιο βαθμό που πρέπει παλαϊκά να συμμετέχει όλος ο κόσμος στις κινητοποιήσεις, αφορά τους ίδιους. Η πραγματικότητα λέει ότι η περιοχή των Σερβίων και εκεί πέρα όλης της περιοχής του Βελβεντού έχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά με το κλείσιμο της γέφυρας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί προέκυψε ένα επιπλέον θέμα. Προέκυψε ένα επιπλέον θέμα λόγω και του κλεισίματος της γέφυρας. Η επιπλέον μετακίνηση για το νοσοκομείο της Κοζάνης, οπότε πραγματικά υπάρχει θέμα. Δεν άκουσα την ερώτηση, ναι, γιατί έκανε μια διακοπή. Πείτε μου λίγο πάλι. Ενισχύω αυτό που εσείς είπατε, ότι με το κλείσιμο της γέφυρας προκύπτει ένα επιπλέον θέμα λόγω της μετακίνησης από τον παράπλευρο οδικό άξονα. Άρα, εάν δεν είναι στελεχωμένο το κέντρο υγείας, προκύπτει επιπλέον θέμα. Προφανώς. Από την αρχή, κοιτάξτε, τα νοσοκομεία της περιφέρειας και ειδικά της περιοχής μας, που είναι τόσο υποβαθμισμένα σε άποψη στελέχωσης του ανθρωπίνου δυναμικού, γιατί ακριβώς χρησιμοποιείται από τους κυβερνώντες η δικαιολογία ότι σε κοντινή απόσταση είναι και Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα, τριτοβάθμια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Τα δύο σημαντικά προβλήματα, και αν μας έχετε παρακολουθήσει, που ξέρω ότι ειδικά ο σταθμός σας, και σας ευχαριστούμε, μας έχει παρακολουθήσει και μας δίνει βήμα, είναι η υποστελέχωση των νοσοκομείων και οι μετακινήσεις γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη δευτεροβάθμια για να καλύψουν τρύπες. Αυτές οι μετακινήσεις συνεχίζονται. Όταν τους γιατρούς, το διθέσιο ιατρείο του ΠΓΙΟΤΑ Βελβεντού, τους έχει μονίμως μετακινούμενους, είτε στην Κοζάνη να καλύπτουν εφημερίες, είτε κατά καιρούς και στο Ποδοσάκιο, είτε και στο Κέντρο Υγείας Σερβίων. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 3.500 κατοίκους που μένει ακάλυπτο. Τις προάλλες είχαμε έμφραγμα. Τυχαία ήταν ο γιατρός, ήταν μία από τις 3 μέρες τη βδομάδα που καλύπτει εκεί πέρα. Αν τύχαινε άλλη στιγμή, ή το τροχαίο που έγινε, που με το γιο ταχύτης η γιατρός
πήγε στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτά πολλαπλασιάζονται και μεγενθύνονται τα προβλήματα με το κλείσιμο της γέφυρας, προφανώς. Και προειδοποιούμε ότι θα χτίσουμε και τώρα βγαίνουν πραγματικά πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη και δημιουργία σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή. Τώρα, δεν είναι δυνατόν να καθυστερεί τόσο πολύ γέννη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά καιρούς, και θα έλεγα και αρκετά συχνά, βλέπουμε προκηρύξεις θέσεων για γιατρούς, αλλά και για νοσηλευτές, κυρίως για γιατρούς. Τι γίνεται και δεν καλύπτουν αυτές οι θέσεις? Για ποιο λόγο δεν έρχεται να υπηρετήσει κανείς στην περιοχή μας? Γιατί γίνονται καταλήγουν άγωνοι οι διαγωνισμοί? Να σας πω. Λοιπόν, καταρχήν οι θέσεις, αυτό το έχουμε απαντήσει πολλάκις, οι θέσεις που προκυρίζονται είναι σταγόνες των ωκεανών σε σχέση με τις ανάγκες των απαρχαιωμένων ήδη οργανογραμμάτων των οργανισμών, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και αυτές, ποιος είπε ότι δεν καλύπτονται? Δεν καλύπτονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στην περίοδο της πανδημίας και δυστυχώς η απάντηση είναι πολύ απλή. Όταν με αυτές τις αποδοχές, το ότι δεν μας εντάσσουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας και ότι δεν σου μένει χρόνος προσωπικής ζωής, δεν θα έρθει κανένας στο δημόσιο να δουλέψει. Αυτά τα έχουμε απαντήσει. Το θέμα είναι τι γίνεται. Η απραγματικότητα είναι η ίδια όπως την περιγράφουμε εδώ και 1,5 χρόνο. Προκυρήσονται σταγόνες στον ωκεανό και όχι το σύνολο των θέσεων και τα κοινά κάλυψης μιας κλινικής, όπως για παράδειγμα της παιδιατρικής της Κοζάνης ή ξέρω εγώ της παθολογικής της Κοζάνης ή άλλων νοσοκομείων. Τώρα ας πούμε η καρδιολογική της Φλόρινας έχει μείνει με 2 γιατρούς από τους 4. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν προκυρήσονται οι θέσεις όταν από πριν ξέρουν οι διοικήσεις και οι ΥΠΕ ότι αυτές θα χειρέψουν οι θέσεις. Γιατί δεν τις προκυρήσεις νωρίτερα? Και αυτά που λένε δεν ισχύουν. Τα κενά στα νοσοκομεία είναι ακριβώς τα νούμερα όπως ήταν. Το 50% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου της Κοζάνης και γύρω στο 30-35% τα κενά στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Με το νοσοκομείο των Γρεβενών φυσικά να είναι σε τραγική κατάσταση. Πώς μπορεί να νοείται να οριστεί νοσοκομείο όταν υπάρχουν ακάλυπτες μέρες από μικροβιολόγο, από ακτινολόγο? Ουσιαστικά μιλάμε για παροχές υγείας κέντρου υγείας. Νομίζω ότι το είπατε νωρίτερα, θέλω να επανέλθουμε σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Το γεγονός ότι έχει αποψηλωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα, τα αγροτικά ιατρία, τα κέντρα υγείας, για να εξυπηρετηθούν η δευτεροβάθμια φροντίδα, τα νοσοκομεία, στο βαθμό που αυτό γίνεται, ουσιαστικά επιβαρύνουν τα νοσοκομεία γιατί όλοι οι ασθενείς κατευθύνονται εκεί και δεν υπάρχει κάποιο ανάχωμα από τα αγροτικά ιατρία ή από τα περιφερειακά ή και τα κέντρα υγείας. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, όπως το περιγράφετε. Επειδή έκανε πάλι διακοπές η σύνδεση όταν με ρωτάτε, κατάλαβα ότι ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα αναχώματα. Αλλά δεν είναι το θέμα να είναι απλά ανάχωμα. Είναι να παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κράτη που έχουν σοβαρά η πρωτοβάθμια φροντίδα, έχουν και σοβαρή δευτεροβάθμια. Είναι αλυσίδα αυτά. Όταν παίρνεις τους γιατρούς που για άλλο πράγμα έχουν εξειδικευτεί και τους πας σε επίγοντα νοσοκομείων, σε κάλυψη αναγκών, πάγιων αναγκών κλινικών, οι οποίες αναδείχθηκαν στην πανδημία και δεν μας έκαναν δυστυχώς καθόλου σοφότερους, τότε τι συζητάμε? Θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα. Στο διατάφτα, την Παρασκευή υπάρχει κινητοποίηση και στην περιοχή των Σερβίων και στο νοσοκομείο Γρεβενών. Τι προσβλέπετε από αυτή την κινητοποίηση και ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον? Η ώρα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών και 7 το απόγευμα στο κέντρο υγείας των Σερβίων. Θα χαιρετήσουμε και την αυριανή εκδήλωση των συνταξιούχων που και αυτοί παλεύουν όπως όλοι μας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα εντατικοποιήσουμε αυτή την περίοδο που είναι και προεκλογική περίοδος να αναδείξουμε τα προβλήματα και επιτέλους αυτοί που είναι υποψήφοι και θα ζητήσουν την ψήφο μας να δεσμευτούν για κάποια πράγματα και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις τους. Καλά, των κυβερνώντων το ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις. Να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα.
και ήδη το κάνουν σιγά σιγά πράξη. Θέλω να ρωτήσω έτσι και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατρέ, το αίτημα και η προηγούμενη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για την δημιουργία, για την ανέγερση ενός νέου περιφερειακού νοσοκομείου, πόσο θα συμβάλλει, χρειάζεται, είναι απαραίτητο, τι λέτε? Κανένας δεν είναι αντίθετος με τη δημιουργία ενός πρωτοβάθμιου νοσοκομείου στην περιοχή. Ίσα-ίσα είναι αναγκαίο να γίνει. Το δικαιούνται οι κάτοικοι τεσσάρων ομών. Θα είναι και μάλιστα ένας λόγος να μείνει ο πληθυσμός στον τόπο του, που στην τελευταία απογραφή βλέπουμε πόσο μείωση έχει ο πληθυσμός στην περιοχή μας. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα δημιουργηθεί και τι αυτό θα κοστίσει στον κοσμάκι. Και γι' αυτό καταγγέλαμε ως απαράδεκτη το σχέδιο αυτό του Δημάρχου Κοζάνης και με όρους ΔΙΤ να δημιουργηθεί. Θα πρέπει να είναι ένα κρατικό νοσοκομείο δωρεάν για τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, δεν του έχουν επικοινωνήσει σαφώς ότι μπαίνοντας ο ιδιώτης θέλει κέρδος. Αυτό το κέρδος από πού θα έρθει? Από τις ασφαλιστικές του εισφορές. Θα γίνονται πακέτα ασφάλισης πλέον σε μας. Δεν θα δικαιούσε μια νευροχειρουργική ή μια θωρακοχειρουργική ακριβή επέμβαση έτσι εύκολα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Θα έχουμε όλοι ένα βασικό πακέτο φτωχοκομείου. Μπορεί το παλάτι που ευαγγελίζονται να είναι δίπλα μας, αλλά να μην μπορούμε να μπούμε μέσα ή να μένουμε μέχρι το ισόγειο. Γι' αυτό παλεύουμε, για τους όρους δημιουργίας ενός τριτοβάθμιου. Η αναγκαιότητα ύπαρξής του είναι δεδομένη. Δεν έχουμε αντίρρηση κανένας φυσικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κρατώ από την κουβέντα μας ότι υπάρχει σε εξέλιξη προγραμματισμός κινητοποιήσεων. Την Παρασκευή νωρίτερα θα συμμετέχετε και στην κινητοποίηση των συνταξιούχων. Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα στις 7 στα Σέρβια, νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας στα Γρεβενά, στην πλατεία Γρεβενών. Και αυτό έχει και συνέχεια καθ' όλη την προεκλογική περίοδο για να αναδείξετε τα ζητήματα υγείας και να δεσμεύσετε τους όποιους υποψήφιους θα ζητήσουν την ψήφο μας στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Όσο υπάρχουν προβλήματα, μα γι' αυτό μας εξέλεξαν και οι συνάδελφοί μας, για να τα αναδεικνύουμε και επιτέλους να υπάρχουν λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Θα μείνουμε στα θέματα της υγείας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, μιλώντας στους τοπικούς δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, τι είπαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Γρεβενών για την κινητοποίηση της Παρασκευής, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα της υποστελέχωσης προς τους τοπικούς φορείς, αλλά κυρίως προς την κυβέρνηση. Το τελευταίο καιρό οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Γρεβενών γινόμαστε μάρτυρες ενός τραγικού σε εξέλιξη έργου σχετικά με την ολοένα και αυξανόμενη υποβάθμιση του νοσοκομείου. Ένα έργο που έκανε την πρεμιέρα την τελευταία δεκαετία με τη συνεχιζόμενη απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας πανελλαδικά και την απαξίωση τόσο των εργαζομένων σε αυτό, όσο και της έννοιας ίδιας ποιότητας της περίθαλψης που οι εκάστοτε κυβερνήτες κόπτονται. Ενώ πέραν από έναν νοσολόγο και ως άνθρωπος που μένει σε αυτή την πόλη, ως Έλληνας πολίτης, ως Έλληνας φορολογούμενος και ως εν δυνάμει ασθενής. Όσοι γιατροί έχουμε απομείνει στο νοσοκομείο, μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό του, υπολείπους εργαζομένους, είναι το μόνο σίγουρο ότι ξεπερνούμε τις αντοχές μας, φτάνοντας στα όρια της εξάρτησης, μόνο και μόνο για να στέκεται αυτό το νοσοκομείο όρθιο, να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε περιστατικό να συμβεί. Ο Σεφέρης λέει το εξής: τα ξόρκια, τα αγαθά, τις συρτορικές, τι να τα κάνεις όταν η ζωντανή είναι μακριά? Τι είναι ο άνθρωπος? Μην είναι αυτό που φέρνει τη ζωή, μην είναι αυτό που την επέρνει? Σκεπτόμενος τα λόγια αυτού, καταλήγω στο ότι αυτή η ζωντάνια είναι μακριά όταν αυτός ο χώρος έχει χάσει τη ζωντάνια του, όταν έχει χάσει τη δημιουργική του ζωντάνια, όταν η ζωντάνια αυτή είναι μακριά, γιατί δεν έχουμε τους γιατρούς που πρέπει να έχουμε, και επειδή δεν έχουμε τους γιατρούς που πρέπει να έχουμε, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς που θα έπρεπε να εξυπηρετούμε, άρα δεν υπάρχει κίνηση. Ένας τεράστιος χώρος, ένας χώρος εξαιρετικός. Αλλά τι να τον κάνουμε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο? Η υγεία μας δεν είναι ντουβάρια μόνο. Και να μιλήσω και εγώ με τη σειρά μου για τα προβλήματα από τη σκοπιά του παθολόγου που αντιμετωπίζουμε τόσα χρόνια στα Γρεβενά. Τα Γρεβενά είναι ένα κτίριο, ένα νοσοκομείο κτηριακά μεγάλης χωρητικότητας, με ευρύχωρες κλινικές και δωμάτια, αλλά δυστυχώς από παλιά λίγοι άνθρωποι στηρίζουν αυτό το οικοδόμημα. Όμως, αν δεν ρεσγάρει όλη σου τύχη, η πολιτεία λοιπόν θα πρέπει να φροντίσει να ξανακάνει την επιλογή που νοσοκομείο επιθυμείται για τους νέους γιατρούς,
που συνήθως διαλέγουν πια καριέρα στο εξωτερικό ή σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάω μόνο της παθολογικής κλινικής, ανεξάρτητα από κομματικές και πολιτικές πεπιθήσεις και προσανατολισμούς, γιατί το νοσοκομείο είναι μια υπόθεση που αφορά όλους τους πολίτες, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, ακόμα και τους ίδιους εαυτούς μας, αν βρεθούμε στο κρεβάτι της ασθένειας. Ακούμε για τα προβλήματα που ταλανίζουν το νοσοκομείο, για ελλείψη αναισθησιολόγων, μικροβιολόγων, ακτινολόγων, τώρα και σε παθολόγους. Από 5 που προβλέπονται έχουν μείνει μόνο 2 μόνιμοι και ένας επικουρικός που λύγει θητεία του τους επόμενους μήνες. Εκ μέρους του Νομοριακού Τμήματος Γρεβενών της ΕΒΕΔΗ, δηλώνω ότι στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που παίρνουν το τελευταίο διάστημα οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, που παλεύουν για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου μας, για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων στους γιατρούς, όπως προανέφερα πριν λίγο. Στηρίζουμε τον αγώνα τους, όχι μόνο για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας τους, όπως μας προανέφεραν, αλλά και γιατί θεωρούμε ότι τα ζητήματα υγείας μας αφορούν όλους, αφορούν όλο το λαό. Με συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, το συντονιστικό όργανο των συνταξιούχων πραγματοποιεί κινητοποίηση αύριο Πέμπτη, ζητώντας αμή τι άλλο ενίσχυση της σύνταξης και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Για την κινητοποίηση της αυριανής ημέρας μίλησε στην Κατερίνα Μαρκοπούλου ο πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου των συνταξιούχων, ο Χριστός Ψαλίδας. Πάμε να δούμε το τι είπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Τι σας βγάζει πάλι στους δρόμους, κινητοποίηση αύριο για μια φορά ακόμη. Ποια είναι τα αιτήματα αυτής σας της διαμαρτυρίας? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, κυρία Μαρκοπούλου, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς που αναδείξατε αυτό το διάστημα πολλά σοβαρά προβλήματα και των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Μεγάλο μπράβο στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Ναι, ναι, κύριε, ναι, ναι, Πρόεδρε, για να είμαστε αντικειμενικοί και σωστοί. Σωστά, σωστή η παρατήρησή σας. Δεν έχουμε διάθεση, ούτε χρόνο, ούτε δυνάμεις να είμαστε στους δρόμους. Ντρεπόμαστε να είμαστε στους δρόμους, αλλά μας αναγκάζουν να είμαστε στους δρόμους, γιατί τούτη η κυβέρνηση και αυτές που περάσαν μέχρι τώρα βρίσκουν εύκολη λύα τους συνταξιούχους. Μας πήρανε όταν δουλεύαμε ό,τι καλύτερο είχαμε, τη ζωή μας. Δώσαμε τα πάντα στους χώρους δουλειάς που δουλεύαμε. Δουλέψαμε 40 χρόνια. Δίναμε να μας δίνουν, πληρώναμε από τότε σε ενεργεία για να έχουμε 13η και 14η σύνταξη. Δεν μας δίνουν τίποτα. Η ακρίβεια καλπάζει. Ξέρετε, κυρία Μαρκοπούλου, πόσο θα φτάσει το αρνί το Πάσχα? 15 ευρώ το κιλό. Ποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάρει να φάει συνταξιούχους? Από τη στιγμή που οι συνταξιούχοι, είναι γνωστό, δεν είναι δικό μου θέμα, δικό μου πρόβλημα μονάχα, οι συνταξιούχοι συντηρούν και τα παιδιά τους. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που πληρώνουν νίκια, πληρώνουν δάνεια, πληρώνουν τα πάντα και δεν παίρνουν τίποτα. Είναι ντροπή, και θα το πω εγώ, και ας με λέτε εσείς, μπορεί να ξυνιστείτε, γιατί ξυνιζόσαστε κάπου εσείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Αν ξυνιζόμασταν, δεν θα σας καλούσαμε. Αν ξυνιζόμασταν, δεν θα σας καλούσαμε για να ακούσουμε τα προβλήματά σας και τα αιτήματά σας, που είναι αιτήματα μιας μεγάλης ομάδας συνανθρώπων μας. Σε κάποια άλλα κανάλια, όταν τους είπαν για τα Τέμπη, και είπανε, βλέπετε κάνα δάσος εσείς στο έγκλημα των Τεμπών, έλεγαν κάποιοι δημοσιογράφοι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λένε τα άλλα τα κανάλια. Το κάθε μέσο ενημέρωσης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, κύριε Πρόεδρε. Εμείς φιλοξενούμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Ψαλίδα, για να μας πει τα πράγματα όπως έχουν. Άλλωστε έχετε πάντα βήμα εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Πάμε λοιπόν να μας πείτε αύριο για την κινητοποίηση. Αύριο η ώρα 10.30 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης γίνεται συλλαλητήριο πανκοζανίτικο για τα προβλήματα, τα καυτά προβλήματα των συνταξιούχων. Πού είναι? Πρώτο.
13η και 14η σύνταξη. Πρέπει να τη δώσει τώρα η κυβέρνηση. Εν ώψη του Πάσχα πρέπει να μας δώσει τη 13η σύνταξη. Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, εσείς πήρατε 200 ή 300 ευρώ επίδομα. Όχι, εγώ γιατί δεν είχα προσωπική διαφορά, πήρα αύξηση, πήρα το 7,7%. Δεν πήρα. Είναι αρκετοί που περιμένουν να πάρουν και δεν πήρανε. Οι περισσότεροι. Είναι αρκετοί συνταξιούχοι και αυτό ακριβώς λέμε κιόλας, ένα από τα αιτήματά μας, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς. Δεν μπορεί, κυρία Μαρκοπούλου, το 12 έγιναν οι περικοπές από τους συνταξιούχους. Και είπανε, όταν βγούμε από τα μνημόνια, θα αποκαταστήσουμε τα πάντα. Όχι μονάχα δεν αποκαταστήσανε, αλλά βαθαίνει η κρίση στους συνταξιούχους. Πού είναι η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί? Δεν πήρε κανένα συνταξιούχος αύξηση. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και κάτι άλλο. Λένε οι συνταξιούχοι ότι πήρανε αύξηση, αλλά την ίδια ώρα πήραν την ανηφόρα όλες οι τιμές στα καταναλωτικά αγαθά, με αποτέλεσμα να μην μένει πάλι τίποτα στην τσέπη τους από αυτή την αύξηση. Πάλι γι' αυτό σας λέω τους χαϊδεύετε. Μα αυτή είναι δολοφόνη, τι δεν πήρε. Πας στο σούπερ μάρκετ και πας με ένα 50 και δεν παίρνεις τίποτα. Πας στο βενζινάδικο, δίνεις 50 ευρώ και το ρεσβάρι είναι στη μέση. Δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε 50 ευρώ. Δίνεις ένα 20 ευρώ και πας 10 χιλιόμετρα. Πας γυρνάς. Καλά, πούμε... να πω λίγο όμως κάτι. Το δολοφόνη είναι βαριά λέξη, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε την σε εισαγωγικά. Δεν μας εκφράζει. Δεν μας εκφράζει. Πεθαίνουν γιατί δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό. Δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους γιατί τα φάρμακα έφτασαν στα ύψη. Πώς πρέπει να τους πούμε? Πώς τους θέλει αυτούς? Να τους πούμε, συμμετέχουν στο φόνο. Άντε. Ας πούμε έτσι. Καλύτερα. Ας πούμε έτσι. Καλύτερα. Συμμετέχουν στο έγκλημα. Είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα. Αν θέλετε, αφαιρούν τη ζωή. Καθημερινώς αφαιρούνται ζωές από τους συνταξιούχους. Γιατί από την αγανάκτησή τους. Κάποιοι έχουν και μεγάλα δάνεια. Πήραν κάποιο σπίτι, γιατί σε τέτοιο σπίτι χωρούσανε. Δεν μπορούν να το πληρώσουν. Έχουμε τις κατασχέσεις. Ξέρετε ότι σήμερα, αν κοιτάξετε, μπείτε στο κουκ και κοιτάξτε εκεί, υπάρχουν κατασχέσεις σπιτιών, κύριε Μαρκοπούλου. Να σας ρωτήσω κάτι λίγο, κύριε Πρόεδρε, για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Δυτικής Μακεδονίας, έχετε εικόνα αν έχουμε πολλές κατασχέσεις? Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι που βρίσκονται στο κόκκινο πραγματικά και έχουν την ανάγκη Δεν μπορώ να είμαι, αν ήξερα το ερώτημά σας, θα μπορούσα να μάθω. Ναι, θα είναι πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό να ξέρουμε τι γίνεται. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ναι, πόσοι βρίσκονται στο κόκκινο, πόσοι συνταξιούχοι βρίσκονται στο κόκκινο. Αυτό πραγματικά θα ήταν και ενδιαφέρον σχολιασμού. Και κάθε μέρα, αν μπείτε στο Google, μας ενημερώνει. Εμείς έχουμε μια δυνατότητα όμως, γιατί οι κατασχέσεις γίνονται στην Αθήνα, γιατί εγώ ανήκω και στο ΠΑΜΕ, είναι ένα πανελλήνιο αγωνιστικό μέτωπο, λέγεται. Το ξέρουμε τι είναι, κύριε Πρόεδρε, και οι τηλεθεατές μας το ξέρουν. Δεν το ξέρετε, να σας πω, συμμετέχουμε. Όταν γίνονται κατασχέσεις στην Αθήνα, παρεμβαίνουμε και διαλύουμε εκείνους τα ΦΑΝ, πώς τα λένε, που ήταν ένας και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που πήρε ΦΑΝ εκεί πέρα, έδωσε 4 εκατομμύρια και πήρε 65. Πώς το λέγανε έναν βουλευτή τώρα τελευταία που βγήκε εκεί? Ναι, ο κύριος Πάτσης. Βουλευτής Γρεβενών. Δεν ήταν μέσα. Ένας βουλευτής, είναι ακόμη βουλευτής, δεν παραιτήθηκε. Είναι, ναι, ανεξαρτητοποιήθηκε. Ένας βουλευτής, λόγω, που συμμετείχε εκεί στις κομπίνες. Ανεξαρτητοποιήθηκε, αυτές, αλλά παραμένει βουλευτής. Πάλι θα ξυνιστείτε, είναι κομπιναδόροι. Είναι κομπιναδόροι και τα παίρνουν αυτοί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ψαλίδα, μισό λεπτάκι. Πρώτον δεν ξυνίζομαι. Εσείς λέτε αλήθειες. Δεν υπάρχει όλα ένας που πάει με 4 εκατομμύρια και αγοράζει 6 εκατομμύρια, 65 εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Εσείς λέτε ότι λέτε αλήθειες και εγώ σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, όπως και οι τηλεθεατές μας. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Γι' αυτό σας καλέσαμε να πείτε την άποψή σας. Να την πω την άποψή μου και τη λέω. Λοιπόν, πρέπει να ενσωματωθεί οπωσδήποτε η προσωπική διαφορά, όχι σε αρνητική κατεύθυνση να μην πάρουν,
να μην ξαναμπούν σε τέτοια δοκιμασία οι συνταξιούχοι. Παίρνουμε, δεν παίρνουμε αύξηση. Όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να πάρουν αύξηση. Όλοι! Απογορεύεται και δεν επιτρέπουμε σε καμιά κυβέρνηση να μην δίνει τους συνταξιούχους μέσα σε αυτή την κρίση αυξήσεις. Δεν τρεπόμαστε. Ένα από τα ζητήματα και τα αιτήματα που θα βροτοφωνάξετε αύριο στην κινητοποίηση. 35-40%. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε μου λίγο, επειδή είναι χρόνος δελτίο και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αύριο λοιπόν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης για όλα αυτά τα αιτήματα και για ζητήματα που αφορούν την υγεία. Θα συμμετέχετε κι εσείς ωστόσο στην κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Σερβίων που θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ μετά το κλείσιμο της γέφυρας. Θα συμμετέχουμε στο Κέντρο Υγείας Σερβίων την Παρασκευή η ώρα 7, αλλά εδώ έχουμε. Πάει να κλείσουν και εδώ έχουμε ζητήματα για την υγεία, έχουμε ζητήματα για τη γέφυρα. Και ζητούμε, ήμασταν ο μοναδικός φορέας που ασχοληθήκαμε και το βάζαμε χρόνια τώρα από το 19 για τη γέφυρα. Και τώρα λέμε η γέφυρα πρέπει με κρατική ευθύνη να δοθεί στον ελληνικό λαό, στην περιοχή Σερβίων. Και σύντομα και έγκαιρα να φτιάξουν τη γέφυρα. Επίσης θέλουν να κλείσουν και τη ΜΕΘ. Η ΜΕΘ δεν θα κλείσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ΜΕΘ θα μείνει. Αν δεν θα κλείσουν άλλη κλινική. Και όχι μονάχα αυτό, θα διεκδικήσουμε και οι μονάδες που κλείσαν αυτά τα χρόνια όλα πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν γίνεται με κλειστά χειρουργία, με κλειστές ορθοπαιδικές, με κλειστά γυναικολογικά τμήματα, με παιδιατρικά, με παθολογικά που να μην υπάρχουν στην Κοζάνη, κυρία Μαρκοπούλου. Πρέπει η υγεία να λειτουργήσει. Πρέπει, δεν μπορούμε να πάμε σε ιδιώτες. Έχουν στόχο να μας στείλουν να κλείσουν τα κρατικά νοσοκομεία και να μας στείλουν στα ιδιωτικά. Δεν θα τους γίνει το χατήρι. Εμείς οι συνταξιούχοι ας μην έχουμε καλή μνήμη, αλλά θυμόμαστε πολύ καλά όμως ποιον είχαμε δίπλα μας αυτά όλα τα χρόνια και ποιον κόντρα. Θυμόμαστε και θα πάμε. Έχετε πολύ καλή μνήμη. Έχετε πολύ καλή μνήμη. 680.000. Πολύ καλή μνήμη έχετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ψαλίδα. Και δεν θα έλεγα, επιλεκτική. Πολύ καλή μνήμη έχετε. Αύριο λοιπόν η μία κινητοποίηση. Συμμετέχετε την Παρασκευή στη δεύτερη κινητοποίηση. Κύριε Ψαλίδα, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανατρέψετε την κατάσταση. Θα μας έχουν μπροστά τους. Μπροστά τους, αν μέχρι που να λυθούν τα προβλήματά μας, θα μας έχουν μπροστά τους. Θα βαρεθούν να μας βλέπουν. Εμείς αυτούς θα βαρεθούμε, αλλά πιστεύω θα αλλάξει η ρότα. Ο λαός, είπαμε, δεν ξεχνά. Έχουμε εκλογές 21 το μήνα. 21 Μάη. Θα δούμε. Κύριε Πρόεδρε, καλή συμμετοχή αύριο στην κινητοποίηση. Να είστε καλά. Ένα κάλεσμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Όχι, αύριο η ώρα 10.30. Όποιος θα λείψει από τη συγκέντρωση αύριο, μάλλον όποιος ακούει σήμερα την κουβέντα μας και δεν ήρθει αύριο στο συλλαλητήριο, έχει ευθύνη προσωπική. Είναι ένοχος του εαυτού του. Κάποτε θα μιλήσουμε και στα προσωπικά. Δεν μπορεί, κύριε, να μην έχεις να φας και να κάθεις στον καναπέ. Γιατί το λέει ο Ψαλίδα, γιατί έχεις και πήξει. Αφήστε τα παραμύθια, συνάδελφοι, πάρτε την ευθύνη επάνω σας. Θέλετε να έχετε καλή υγεία, θέλετε να έχετε λεφτά, θέλετε να βλέπετε τα εικόνα, θέλετε να αγαπάτε τα παιδιά σας. Αγωνιστείτε, από τον καναπέ δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν όμως φερέφωνα που εμείς αγωνιζόμαστε και αυτοί πάνε εκδρομές ή αλλού τραγουδάνε. Έτσι. Και αύριο, έχουν... αύριο εσείς στην κεντρική πλατεία θα βροντοφωνάξετε τα αιτήματά σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Όλοι στην πλατεία την κεντρική της Κοζάνης. Όποιος θα λείψει έχει ευθύνη προσωπική. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ανωδική πορεία στα καύσιμα στην Αντλία των πρατηρίων, ολοένα και περισσότερο καθημερινά, μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ, των χωρών του ΟΠΕΚ, να μειώσουν κατά 1.116.000 βαρέλια ημερησίως. Γεγονός που δημιούργησε αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές στα χρηματιστήρια της Ευρώπης αλλά και του πλανήτη γενικότερα, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο
ότι η τιμή της αμόλυδης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Κάτι που ανησυχεί καταναλωτές, πολίτες, οι οποίοι βλέπουν συνεχώς τα λίτρα να μειώνονται στο ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Πάμε να δούμε το τι είπε ο κύριος Ασματογλου, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Ελλάδας, στην εκπομπή CNews και στον Θόδωρο Καρυπίδη, για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Η εξαγγελία που έκαναν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και χώρες του ΟΠΕΚ να μειώσουν την παραγωγή τους. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εμένα δεν, ίσως δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί και την προηγούμενη φορά το είχαν εξαγγείλει και δεν είδαμε καμία αύξηση στην τιμή του δηλισμένου προϊόντος, δηλαδή καμιά επιβάρηση στη τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Τώρα, αν αυτή τη φορά αυτό έχει μία, αν θέλετε, αρνητική επίπτωση στα οικονομικά στοιχεία της βενζίνης και του πετρελαίου, δεν το μπορώ να το ξέρω. Αλλά σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η βενζίνη κινείται με μια πολύ μικρή αύξηση, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές του δηλισμένου προϊόντος, και αυτό προέρχεται από τις αυξήσεις των Διεθνών Τιμών του Αργού Πετρελαίου, που μας έρχονται βεβαίως ετεροχρονισμένα, όπως μας έρχονται ετεροχρονισμένα και οι μειώσεις αυτές που είδαμε πριν από 10 μέρες περίπου. Την τελευταία όμως εβδομάδα αυξάνεται αναλογικά και όχι με τον ίδιο, αν θέλετε, στις ίδιες αξίες, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυδη. Κάποιες μέρες έχει η αμόλυδη μεγαλύτερη αύξηση, κάποιες μέρες έχει το πετρέλαιο μεγαλύτερη αύξηση. Δικαιολογείται αυτή η τιμή που έχουμε στα καύσιμα στη χώρα μας, σε σύγκριση και με άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και με την Κύπρο, η οποία παίρνει και από εμάς καύσιμα, έτσι. Να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Και πού οφείλεται αυτή η διακύμαση των τιμών, και να μην είναι ίδιες οι τιμές, να έχουμε διαφοροποιήσεις. Πού γίνεται το λάθος, κύριε Ασματόγλου? Κοιτάξτε, κύριε Καρυπίδη, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λάθος, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία αυτή έτσι την έχουμε βρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κατάσταση? Είναι το εξής γεγονός, ότι οι τιμές αυτές των καυσίμων βγαίνουν από κέντρα εξωτερικού, εκτός Ελλάδος, τα οποία διαμορφώνουν τις τιμές για την Νότια Ευρώπη και ειδικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Και εν προκειμένου, στη δικιά μας την περίπτωση, η Ανατολική Μεσόγειος είναι η Ιταλία, είναι η Ελλάδα, όπως επίσης είναι και η Κύπρος. Οι διαφορές των τιμών του δηλισμένου προϊόντος, είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο είτε αυτό λέγεται βενζίνη, έγκυται στις διαφορετικές φορολογίες, δηλαδή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αφενός και αφετέρου στο ΦΠΑ αφετέρου. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί όταν υπάρχει ένας μικρότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης και ένας φόρος προστέμενης αξίας αντί για 24% στο 12% παραδείγματος χάρη που είναι η Κύπρος, ή στο 18% ή στο 20% που μπορεί να είναι η Αυστρία και η Γερμανία, θα σας πω ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλότερα αποτελέσματα στην τελική διαμόρφωση της τιμής. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις διαφορές. Τώρα, η αξία του προφόρων είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στους πίνακες και στο τιμό των πρατήριων. Σήμερα, με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουμε μια μέση τιμή πανελλαδικά 1 ευρώ και 92 λεπτά. Αυτά το 1 ευρώ και 92 λεπτά, αν βγάλουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ, θα σας πω ότι η βενζίνη βρίσκεται προφόρων στα 90 λεπτά. Τα 10 λεπτά τα διαχειρίζονται οι εταιρείες εμπορίας, τα πρατήρια, το μεταφορικό κόστος. Άρα λοιπόν έχουμε περίπου 80 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 80 λεπτά, η όποια διακύμανση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, σε αυτά τα 80 λεπτά θα περάσει μόνο. Και όχι βέβαια αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, αν βλέπουμε μια μείωση ή μια αύξηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της τάξης του 15%, μην περιμένουμε ότι θα αυξηθεί ή θα μειωθεί 15% η αμόλυβδη βενζίνη στο προφόρον. Θα είναι πολύ μικρότερο, γιατί είναι άλλο το δηλισμένο προϊόν και άλλο το αργό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το κουμπί είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Εκεί είναι το κουμπί τώρα. Έτσι. Είχαμε περιθώρια να τα μειώσουμε, διότι η αντιπολίτευση φώναζε στην κυβέρνηση: μειώστε τους φόρους για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Η κυβέρνηση δεν τους μείωσε, πήγε σε full pass, έδωσε κάποια επιδόματα. Αυτή η πολιτική απέδωσε, πόσο βοήθησε την αγορά, όλους εμάς, αλλά και εσάς, τους πρατηριούχους, οι οποίοι να εξηγήσουμε ότι είστε αυτοί που παίρνουν και το λιγότερο έτσι ως περιθώριο κέρδος, ως ελάχιστο πολλές φορές. Για πείτε μας. Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε με. Η οποιαδήποτε τέτοια επιδοματική πολιτική βοηθάει μερικώς. Δεν λύνει το πρόβλημα ουσιαστικά.
Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβό το προϊόν. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Εάν δούμε τα στοιχεία σε σχέση με την περσινή χρονιά, θα σας πω μπορεί η αμόλυβδη βενζίνη να ήταν στα ίδια και ίσως υψηλότερα επίπεδα από το σήμερα. Σημασία έχει όμως ότι ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση ο Έλληνας καταναλωτής. Σήμερα βρίσκεται σε πιο δίνη θέση από την περσινή χρονιά. Έχει μειωμένη αγοραστική δύναμη. Το βλέπουμε αυτό στις μετακινήσεις, στις αργίες τις οποίες έχει περιορίσει στο έπακρο. Και επίσης θα σας πω ότι οι μειώσεις αυτές οι οποίες βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι περίπου της τάξης των 30%. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ότι έχουμε μείωση στις πωλήσεις περίπου 11 με 12%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έστω και εδώ να περιοριστώ και να μην πω το 30% που είναι πραγματικότητα, θα σας πω ότι και το 11 και το 12% είναι πάρα πολύ όσο αφορά τα έσοδα του κράτους και όσο αφορά την βιωσιμότητα τη δική μας. Γιατί αυτή η ύφεση την οποία διανύουμε και βιώνουμε αυτή την περίοδο δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει για το επόμενο μέλλον. Θα μπορούσε μειώνοντας το φόρο, θα αυξηνόταν η ζήτηση, αλλά πάρει από τον τζίρο, τα δημόσια έσοδα θα ήταν τα ίδια και εσείς σε λίγο καλύτερη θέση, έτσι. Και δεν θα δεσμεύεται και τεράστια ποσά, γιατί εσείς μετρητής αγοράζετε τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάμε. Και δεσμεύεται είναι... και τεράστια ποσά. Αυτό είναι δεδομένο. Δύσκολο το πράγμα. Θέμα μετρητής και μερικές φορές κάποιοι πρατηριούχοι και σε προκαταβολή χρημάτων για να πάρουν καύσιμα. Πολύ δύσκολο. Αυτό που θέλω να πω όμως για την εβδομάδα και το δεκαήμερο που μας έρχεται μέχρι το Πάσχα. Ναι, για πείτε μου. Δεν πιστεύω, και επειδή έχουμε μια μέση τιμή στο 1 ευρώ και 92 λεπτά. Αυτή η μέση τιμή βέβαια θα σας πω ότι είναι μέση τιμή για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην νησιωτική Ελλάδα και στην υπηρετική Ελλάδα είναι πολύ παραπάνω. Ίσως η νησιωτική Ελλάδα και ειδικότερα οι Κυκλάδες βρίσκονται πάνω από το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αλλά και η υπηρετική Ελλάδα στις απομακρυσμένες περιοχές το ίδιο. Βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι έτσι θα κινηθεί μέχρι και τις ημέρες του Πάσχα. Άρα θεωρώ ότι οι εκδρομείς και οι, αν θέλετε, αυτοί οι οποίοι θα φύγουν τώρα το Πάσχα δεν θα έχουν μια τέτοια επιβάρηση η οποία θα είναι απαγορευτική για την έξοδό τους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πραγματική οικονομία, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε αγορά. Θα δούμε την πασχαλινή αγορά, την κίνηση σε αυτήν. Και βεβαίως θα από τώρα να πούμε ότι την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, την περίοδο του Πάσχα, υπάρχει τροποποίηση σε ό,τι αφορά το ωράριο της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Διευρυμένο το ωράριο, μάλιστα την Κυριακή των Βαΐων, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή, θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας, είναι ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πτολεμαΐδας, ο Μιχάλης Οδελικώστας. Κύριε Οδελικώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε στην πρώτων πυλών της εορταστικής περίοδου του Πάσχα και βεβαίως έχουμε αφήσει πίσω μας και τις χειμερινές εκπτώσεις, την εκπτωτική περίοδο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς βρίσκει τον εμπορικό κόσμο η συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Να σας πω λίγο, αυτή την περίοδο που περάσαμε ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον εμπορικό κόσμο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κίνηση στις εκπτώσεις. Εκτός τις πρώτες 10 μέρες που κάτι μπορεί να πούμε ότι κινήθηκε, η υπόλοιπη περίοδος ήταν νεκρή. Έχουμε πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ρευστότητας. Οι συνάδελφοι, μπορώ να πω και αυτοί που δουλεύουν, δεν μπορούν να βγουν στα έξοδα, γιατί τα έξοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις υποχρεώσεις τους. Με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτα κάποια πράγματα και να προσπαθούμε να ευελπιστούμε ότι αν δουλέψουμε την περίοδο του Πάσχα να καλύψουμε τα χαμένα από το χειμερινή περίοδο. Τώρα σε ό,τι αφορά εκείνη την κάνουλα, την βρύση της χρηματοδότησης στο τραπεζικό σύστημα, έχει ανοίξει καθόλου ή είναι ακόμα κλειστή? Υπάρχει δυσκολία στο να έχετε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα? Υπάρχει δυσκολία γιατί, όπως ξέρετε, οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι μηδενικές για να μπορείς να δανειστείς. Όπως και οι τράπεζες πλέον δεν δίνουν εύκολα ένα δάνειο και ζητάνε πολλές εγγυήσεις για το δάνειο που θα δώσουν. Είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε ό,τι αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες, άρα υπάρχει δυσκολία στο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει δυσκολία. Εγώ που συζητάω με πολύ κόσμο, εμπορικό κόσμο, μιλάω και ιδιαίτερα,
Να πω ότι και αυτοί που δουλεύουν, το τονίζω πάλι αυτό, είναι κάτι παράξενο. Δεν βγαίνουν στις υποχρεώσεις. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υποχρεώσεις δεξιά και αριστερά, ειδικά αν έχεις και δάνεια, τα οποία δεν καλύπτονται. Μπαίνεις πάντα στο τέλος του μήνα ότι ακόμα κάτι αφήνεις. Τι ευελπιστούμε αυτή την περίοδο των εκτόσεων, του εορταστικού κλίματος, γιατί τις εκτόσεις τις αφήσαμε πίσω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Πλώς ήταν αυτά μια παρατήρηση για το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο μετά τις εορτές των Χριστουγέννων. Εμείς εδώ στην Πολεμάιδα, όπως λέμε, είμαστε αισιόδοξοι. Ετοιμαζόμαστε για την περίοδο του Πάσχα. Η κίνηση τώρα στις αρχές του μήνα ανέβηκε λίγο, αλλά πιστεύω τις επόμενες μέρες ο κόσμος θα βγει στην αγορά, να προτιμήσει την αγορά. Οι έμποροι της Πτολεμαΐδος είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε, πιστεύω, καλές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί υπάρχει και το ίντερνετ πλέον, η ηλεκτρονική αγορά, υπάρχουν οι μεγάλες πόλεις οι οποίες είναι δίπλα μας και πολύ κάποιος να φύγει. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε εδώ τον τοπικό κόσμο. Πιστεύω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Να ρίξουν μια ματιά στις βιτρίνες και στα καταστήματα πριν ψωνίσουν. Πιστεύω ότι υπάρχει άφθονο ποιότητα, καλή ποιότητα προϊόντων και σε αυθονία. Και επειδή, υπάρχει και αυτή η προσωπική σχέση του εμπόρου με τον πελάτη, της γνωριμίας, της χρόνιας επαφής, νομίζω ότι δεν θα αφήσετε τους πελάτες έτσι δυσαρεστημένους, θα κάνετε τα πάντα προκειμένου να τον ικανοποιήσετε και να συμπιέσετε όσο γίνεται και την τιμή. Συμφωνούμε, πάντα κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η επαφή του κόσμου με το κατάστημα που ψωνίζει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλές φορές έχει γελαστεί από το ίντερνετ. Πολλές φορές παίρνει παράδειγμα από ένα παπούτσι το οποίο σε ένα μήνα έχει χαλάσει και δεν μπορεί να το γυρίσει πίσω ή έχει ανοίξει κάπου μία τρύπα και πρέπει να το αλλάξει. Η επαφή πάντα είναι υπέρ του καταναλωτή και μπορεί να απευθυνθεί εκεί που το πήρε να δει τι μπορεί να κάνει. Να σας πω λίγο για το ωράριο. Όπως είπατε εσείς, ανοίγουμε από το Μεγάλο Σάββατο το πρωί 11 η ώρα, από την Κυριακή του Πρωτοβαΐου το πρωί 11 μέχρι, από τις 11 έως τις 4 και υπάρχει ένα διευρυμένο ωράριο όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Για τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εκτός την Τετάρτη που πάει μέχρι τις 3 και το απόγευμα από τις 5.30 ως τις 9. Τη Μεγάλη Παρασκευή ανοίγουμε από τις 1 ως τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο ανοίγουμε από τις 9 το πρωί ως τις 4. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλές ώρες, μπορεί ο κόσμος να βγει και να ψωνίσει αυτά που χρειάζονται για το Πάσχα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια τα μαγαζιά της Πτολεμαΐδος και της περιφέρειας της Αιγαίας βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό το πασχαλινό εορταστικό κλίμα και θα κυνηγήσουν όσο μπορούμε περισσότερο να είμαστε κι εμείς πολύ εντάξει απέναντι στον κόσμο. Τώρα θέλω να κάνω και το ερώτημα. Είχαμε το τελευταίο διάστημα τροπολογία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πέρασε από την Βουλή νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους εμπορικούς συλλόγους να διευρύνουν το ωράριο ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι και το πρωί. Τέτοια περίπτωση εξετάζεται από τους εμπόρους της περιοχής? Όχι, όχι. Εμείς πάντα, όπως και εσύ, το τριτοβάθμιο μας όργανο, είμαστε αντίθετοι σε κάθε επέκταση ωραρίου. Να ξέρετε ότι όχι μόνο το ψηφίζουμε, το καταψηφίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο εμπορικός σύλλογος της Πτολεμαΐδος και νομίζω και οι άλλοι εμπορικοί σύλλογοι όλοι μαζί να ακολουθήσουμε ένα τέτοιο ωράριο. Αυτό είναι ο πόλεμος που είναι ανοιχτός εδώ και χρόνια μεταξύ πολυκαταστημάτων και μικρών καταστημάτων. Και καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται με διάφορες άλλες ανακοινώσεις που θα μπορεί να δούμε και διάφορα άλλα στο μέλλον, αλλά εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τέτοια ωράρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δελικώστα, να ευχηθώ καλές δουλειές στους εμπόρους της περιοχής. Πράγματι να προτιμήσουμε την τοπική αγορά, γιατί τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας και αξιοποιούνται και έτσι μένει ζωντανός
ο τόπος και η περιοχή και εσείς να κάνετε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να υπάρχουν καλές τιμές. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και προπαντός υγεία σε όλους και συνεχίζουμε με όλο τον κόπο αυτό που κάνουμε για να κρατήσουμε ανοιχτά τα μαγαζιά μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να δούμε και κάποιες τοπικές ειδήσεις πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας. Θα πάμε στην Φλόρινα και την Δροσοπηγή, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο παρουσία κατοίκων αλλά και τοπικών αρχών. Στον καλλιτεχνικό χώρο και στην εκπαίδευση, την αδερφοποίηση με αντίστοιχο μουσικό σχολείο του Βελιγραδίου, του Στάνκοβιτς, πραγματοποίησε προχώρησε το Μουσικό Σχολείο Σιάτστας σε μια προσπάθεια ανταλλαγής και μουσικής γνώσεων και εκπαιδευτικής διαδικασίας με το Σχολείο της Σερβίας. Κάτι που γνωρίζουμε αλλά και ξέρουμε αλλά και θέλουμε να συνεχιστεί και για τις επόμενες γενιές μας, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα με τα παιδιά μας. Και μέσα από τον πολιτισμό να κάνουμε νέες φίλες. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σας περιμένουμε στη φιλόξενη πάντα Ελλάδα και στη Σιάτιστα ανά πάσα στιγμή να σας φιλοξενήσουμε, να ανταποδώσουμε αυτά τα αισθήματα και να συνεχίσουμε μια μακρόχρονη θα έλεγα σχέση. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
ubalo što si mi more mare moj toliko, ubalo mari mi more mare moj puto, ubalo što si mi more mare moj toliko, ubalo što si mi more mare moj toliko. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που έχει το ενδιαφέρον της η ΠΟΣΠ, το Ποντίον, ουσιαστικά η Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε την ετήσια καθιερωμένη της εκδήλωση, τιμώντας παλιά μέλη και αγωνιστές του Ποντιακού Ελληνισμού, οι οποίοι μάλιστα ανέδειξαν και γιγάντωσαν το μεγάλο θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Με αποτέλεσμα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου να αναγνωριστεί τόσο από το Εθνικό Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και από διάφορα κοινοβούλια ανά τον κόσμο. Παραμένει η διεθνή αναγνώριση και αν μη τι άλλο η αναγνώριση και από το τουρκικό κράτος της γενοκτονίας των Ποντίων. Σήμερα εδώ και μας τιμούμε την παρουσία τους, αρχίζοντας από τον πρόεδρο, τον πρώτο πρόεδρο του ΣΠΟΣ, τον κύριο Μαραντίδη Γιάννη, και συνεχίζοντας αλφαβητικά, την κυρία Αγγελίδου Φωτεινή, τον κύριο Ευθυμιάδη Ανδρέα, την κυρία Καζαντζίδου Βασιλική, τον κύριο Μαυρόπουλο Σάβα, τον κύριο Μιχαηλίδη Αβραάμ, τον κύριο Μωυσιάδη Στυλιανό, τον κύριο Παυλόγλου Ιωάννη και τον κύριο Σαμαρίδη Ελευθέριου. Κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριε Βαρθημιάρη Γιώργο, κυρία Γενική Γραμματέα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, εκπρόσωποι φορέων συλλόγων, πολιτευτές, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που παραβρίσκεται και μας τιμά εδώ με την παρουσία του, 2004-2007, είναι χαρά και τιμή να εκπροσωπεί σε ένα θεσμό που προσφέρει και παράγει πολιτισμό. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε ως εκπρόσωπος του ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα που στόχο και σκοπό έχει να προβάλλει σε πρώτη ενότητα όλους τους μουσικούς της περιοχής μας, όλα τα νέα ταλέντα, να δώσει τα σκύπτρα της ενότητας, της αγάπης και της πόρευσης όλων μαζί. Ο πολιτισμός έχει ανάγκη από τέτοιες όμορφες στιγμές. Στιγμές που θα δώσουν τη σκητάλη στους νέους για τη συνέχεια του πολιτισμού μας. Θέλω να συγχαρώ όλους εσάς που τιμάτε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Η επόμενη ενότητα έχει να κάνει με τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των φορέων των συλλόγων. Να γίνουν σχέσεις γνωριμίας, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια. Και η τρίτη ενότητα έχει να κάνει με την βράβευση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Και κλείνοντας, η βραδιά θα κλείσει με τη Λαχιοφόρο αγορά, όπου τα έσοδα μετά από σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου θα καθορίσει σε ποιον φορέα εξ ολοκλήρου να απονέμει το ποσό αυτό. Κάναμε κάποια χιλιόμετρα γιατί θέλαμε να είμαστε κοντά εδώ. Η χαρά μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη που θα ερχόμασταν να συμμετέχουμε σε αυτή τη βραδιά.
Αλλά πριν από όλα να ξεκινήσουμε, επειδή σήμερα έγινε και ένα γεγονός σήμερα και είμαστε όλοι κάπως περίεργα, θα ήθελα πραγματικά για τον Βασιλιάδη τον Νίκο να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, επειδή ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά στην περιοχή εδώ φιλόξενος, άνθρωπος της μουσικής, της παρέας, το συνάνταγες παντού με πολύ καλοσύνη και η τελευταία μας συνάντηση ήταν στα μαμογύρια που κάναμε εδώ στα Λονάκια. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πριν πάμε στη συνέχεια να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μεν ο άνθρωπος πήγε, αλλά εμείς πρέπει να τιμάμε τους ανθρώπους και όταν είναι ζωντανοί, αλλά και όταν φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Θα παρακαλούσα λοιπόν να κάνουμε αυτό, αν θέλετε όλοι μαζί. Ιωνία του Ιουνίμη. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τους νεκρούς γενικότερα και το κάνουμε και τους τιμούμε. Θα ήθελα να περάσω τώρα στα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Πόλη το Σαββίδη, το σποσάρχη μας, μαζί με το διοικητικό, γραμματέα και όλα τα μέλη του Συμβουλίου που πήραν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ο ΣΠΟΣ είναι ένα όργανο που πρέπει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να ενώνει και να ενώνει όλους. Θα πρέπει να δημιουργούμε κάθε φορά ένα στόχο για αυτό το οποίο έχουμε αναλάβει. Επομένως, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την πρωτοβουλία που κάνανε. Το έκαναμε εμείς και στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα που ήμουνα στην περιφέρεια και έχει πολύ μεγάλη σημασία και έτσι το έργο το αναδειχνεί τόσο πολύ, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που άκουσα τόσο πολλά σωματεία από όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ, τα πρωτοβάθμια σωματεία, και σας χαίρω όλους πραγματικά που συμμετέχετε σε αυτόν το χορό, και υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Για δε το πρώτο συμβούλιο του ΣΠΟΣ που τιμάτε, να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι θέμα οι άνθρωποι ποιοι ήταν, είναι το θεσμό. Οι άνθρωποι που είναι συνέχεια, είτε είναι αυτό στην οικογένειά μας, είτε είναι στο συμβούλιο, είτε είναι στο ΣΠΟΣ, είτε στην Παγκοδιακή, που ξέρουμε να τιμάμε αυτούς που έτρεξαν πριν από εμάς και παραλάβαμε τη σκητάλη, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και πρέπει να τιμούμε το φορέα αυτόν. Συγχαρητήρια λοιπόν και για την πρωτοβουλία αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Γιάννη τον Αμαραντίδη, ο οποίος πραγματικά όργωσε τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Μακεδονία, γιατί εγώ είμαι πρωτεύων πρόεδρο, δεν πειράζει. Όργωσε πραγματικά για να γίνει η Παποντιακή, για να έρθει πλέον η δημοκρατία στα ποντιακά όργανα, τους φορείς, για να υπάρχει σήμερα αυτό το όργανο που υπάρχει. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη για όλο αυτόν τον αγώνα που έκανες για την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, και σήμερα συνεχίζουμε εμείς και αύριο θα συνεχίσουν κάποιοι άλλοι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πραγματικά σήμερα κοσμείτε αυτή την αίθουσα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ήαν και ευλογία να απάκαρα σάκρα. Αγαπημένοι πατριώτες, το ποντιακό ζήτημα είναι και θα είναι στις καρδιές μας. Οι δυτικομακεδόνες πόντιοι πρέπει να είμαστε περήφανοι για δύο σοβαρά γεγονότα που οδηγούν τον ποντιακό ελληνισμό. Το πρώτο είναι τη δεκαετία του 80, εδώ στη Μακεδονία, η ιδέα του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, το θέμα της γενοκτονίας γεννήθηκε εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Εδώ ξεκινήσαμε τον μεγάλο αυτό αγώνα, τον οποίο ακόμα δεν καταφέραμε και με ευθύνη δική μας να το προωθήσουμε στα όργανα τα διεθνή. Αλλά φταίνε και οι κυβερνήσεις. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, η ιδέα αυτή γεννήθηκε και αυτή εδώ στη Δυτική Μακεδονία, και μιλώ για την Ομοσπονδία, την ΠΟΕ και τα ΣΠΟΣ. Και αυτή είναι η ιδέα του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, γιατί έλεγε η δημοκρατία πρέπει να ξεκινάει από ένα οργανωτικό συνέδριο πρωτοβάθμιων ποντιακών
σωματείο. Αυτό το πραγματοποίησε πρώτη φορά η Δυτική Μακεδονία στο ΑΠΕΘΑ, στη Φιλοσοφική Σχολή. Εκεί γεννήθηκε και η ιδέα να πείσω με τον Μπαρχαρίδη να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και πήρα σάρκα και οστά. Προτού κλείσω με μία ευχή, δεν θέλω να σηκωθείτε, ο Λάκης ήταν αδερφικός μου φίλος, αλλά ένας άλλος μεγάλος αγωνιστής που πέθανε πολύ νωρίς είναι ο Γιάννης ο Τσαρδακλίδης, ο γιατρός. Ένα παλικάρι που όπως όλοι εδώ οι φίλοι μου δώσαμε ψυχή για τον αγώνα αυτό και τον Κώστα και πολλοί να μην λέω. Θέλω να πω λοιπόν, κλείνοντας, Λαφρίνα Εντοχόμανα και τα παιδιά του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ήμουν πρόεδρος, αλλά και το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο που ήμουν πρόεδρος και με τίμησαν να προεδρεύω του οργάνου αυτού, να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάναμε πολλά και εμείς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές και καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.